στον Κορυδαλό, ο Γιούχτας πήγε ως πρωτοπόρος απέναντι στην Προοδευτική, η οποία δεν είχε πανηγυρίσει ακόμα νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Μια δυνατή έδρα, το γήπεδο του Κορυδαλού. Ο Γιούχτας, με σημαντική απουσία αυτή του Κουσίδη, τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση, προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο με την εμπειρία του, με τον Ρουμπάκη, και από κάποιες στημένες φάσεις να απειλήσει την εστία των γηπεδούχων. Δεν τα κατάφερε η ομάδα των Αρχανών, που δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, είχε καλή αμυντική παρουσία. Και λίγο πριν το τέλος πρώτου ημιχρόνου, μια φάση διαρκείας στα καρέ της Προοδευτικής, οι παίκτες του Γιούχτα δεν κατάφεραν να τελειώσουν την φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μινά Πίτσου προσπάθησε να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή. Είχε όμως περισσότερο το μυαλό της στραμμένο στην αμυντική γραμμή, παρά την απουσία του τιμωρημένου Ραπτάκη, το δίδυμο Τζανί και Λογοθέτη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά όλα αυτά ως το 77ο λεπτό. Μία άτυχη στιγμή για τον Γιούχτα. Μετά το πλασέ του Τακμπό, η μπάλα χτύπησε πάνω στον Κασοτάκη, άλλαξε πορεία και με αυτογκόλ έγινε το 1-0. Πραγματικά άτυχη στιγμή για την ομάδα του Γιούχτα. Δεν έπιασε καθόλου, ουσιαστικά έπιασε αέρα ο Τακμπό. Η μπάλα χτύπησε στον Κασοτάκη, κατέληξε στα δίχτυα. Ενώ στα επόμενα λεπτά, με τον ενθουσιασμό μετά το 1-0, η ομάδα της Προοδευτικής είχε μια διπλή ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά της, παραμένοντας το 1-0.